κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του αθλητικού, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη. Δεν τα είπαμε τη σειρά, δεν πειράζει. Ελπίζουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Ελπίζουμε η ζωή σας να είναι ήδη καλή και να γίνει έστω και λίγο καλύτερη με την αναμέτρηση που παρακολουθούμε. Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Eastside Pilea και The Hoopers για την 12η αγωνιστική της Development League. Σιγά σιγά είμαστε και σε τροχιά play-offs, το έχω πει 50.000 φορές από άλλες τόσες. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτά, οι The Hoopers οι οποίοι έχουν μόλις 5 παίκτες στη διάθεση τους απόψε, η Eastside Pilea έχει 8. Τα τελευταία 3 παιχνίδια των παιχνών της Πιλέας είναι άκρος εκρηκτικά. Είτε έχασαν είτε κέρδισαν, ήταν πολύ φορτισμένα σε σημαντικά, κρίθηκαν σε λεπτομέρειες. Αναμένεται ένα παιχνίδι με πολύ ένταση, όπως ανέφερε ο Αρβιτσόγλου σε σχετική συνέντευξη που παραχώρησε πριν από λίγο πριν το παιχνίδι, για το παιχνίδι. Μέχρι μέσα δεν θα καταφέρει. Σε μία από τις πρώτες επιθέσεις των Hoopers θα σκοράρει ο Τουλίδης. Κρυσταλίδης. Μπάρας. Έχει σταθεί, έχει αρχίσει παίκτες μπροστά του. Θα δώσει νόλου πάσα τον Κρυσταλίδη. Ποιος θα πάει μέχρι μέσα θα φτωχίσει. Παραμόνευε και ο Γκαρίδης, δεν κατάφερε να πάρει ούτε αυτό την μπάλα. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Θα θέσει. Θα θέσει, έχει απέναντί του πολύ καλή άμυνα. Καλέλης, για 3 είναι άστοχο, μόνο αέρα. Υπάρχει rebound και τώρα θα έρθει το καλάθι. Μηδέν 2, Κρυσταλίδης. Μπάρας έχει την έρθει να ελεύθερη, δεν πήρε το τρίποντο, δεν πήρε ούτε το φάουλ. Για 3 από τη γωνία είναι άστοχο, υπάρχει μάχη και το εξωτερικό rebound δεν θα καταφέρει να βγάλει λοιπόν εξωτερή. Παίκτη της Πιλέας. Παραμόνευε ο Βέλης, δεν πήρε την μπάλα. Καφές. Πάρει ένα σκρίν στα 13 δευτερόλεπτα. Ο Καλέλης, jump shoot, είχε βρει αρκετά ελεύθερος για να σουτάρει, αλλά στόχισε. Πάρα θέλει να τρέξει, έχει πέρασει ανάμεσα από δύο. Για να δούμε αυτό πάει για το coast to coast, πράγματι. Είναι άστοχος όμως. Και καλή άμυνα από τον Χατζηβακαλέλη. Υπάρχει λάθος, Σαλίδης θα κλέψει. Άρα θα του ξαναβγάλει την μπάλα. Μακρινό jump shoot είναι άστοχο για 2. Παραλίγο να κλέψει ο Γκαρίπης, συγκρατεί. Τελικά ο Στάλας. Αποστόλου. Έχει τον Γκαρίπη απέναντί του. Θα τον παίξει στα πόδια σε πρώτη φάση. Στα 5 δευτερόλεπτα υπάρχει deflection, η μπάλα χτύπησε πάνω στον Μπέλη και χάθηκε για τους Hoopers. Κρυσταλίδης. Μπάρα. Μπέλης από εκεί που αστόχησε προηγουμένως, είναι άστοχος και τώρα υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μπομπαράτσο, ο οποίος παραμόνευε μέσα στη ρακέτα. Σαλίδης θα βγάλει την μπάλα εκτός τελικά. Δεν κατάφερε να σκυροποιήσει για μία ακόμα φορά ο Μπομπαράτσος. Συνεπώς κατοχή για τους Hoopers εκ νέου. Μπακαλέλης. Έχει πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί τον Αποστόλου και υπάρχει αλλαγή κατοχής. Υπάρχουν κάποιες διασυγκρινήσεις ρεφ, ενός εκ των ρεφ. Μπέλης, 0-2, χαμηλό σκορ. Σαλίδης, πάει μέχρι μέσα, κάνει μια βόλτα στην baseline. Μπάρας έχει βρεθεί ελεύθερος, έχει αφήσει από τη γωνία. Είναι άστοχος, υπάρχει rebound από τον Χαρτουλίδη τελικά. Είναι πολύ ψηλότερα από όλους, έχουν μόλις 5 παίκτες στη διάθεσή τους, επαναλαμβάνουν οι Hoopers. Απέναντι σε μια τόσο αθλητική ομάδα όπως η Eastside Pilea, απέναντι σε μια τόσο νεανική ομάδα, μπορεί να αποτελέσει παράγοντα χ η ενέργεια. Στο 4 δευτερόλεπτο θα καταφέρει να συγκρατήσει, πάει μέχρι μέσα ο καφές, θα κερδίσει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Μπέλη. Ο Τουλίδης θα επαναφέρει νέα 14 επίθεση, πάει να βγάλει μια πολύ ωραία πάσα, θα συγκρατήσει σε δεύτερο χρόνο και θα πετύχει καλάθι, όπως το όλου. 0-4. Κρυσταλίδης, Μπάρας.
Τέλης, η γωνία έχει κλειστεί ανάμεσα από δύο στα 8 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέσα, κάλυψε πάρα πολύ τα 5 χώρα, δεν κατάφερε να ευστοχίσει, κόπηκε. Με μια μακρινή πάσα θα βγει και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Όχι επιτυχώς από την Βακαλέλης, πήρε πολύ ωραία πάσα από τον καφέ. Μπάρας, καθώς πάσα δεν θα καταφέρει να σκεφτεί ο Καρύπης. Αλλαγή κατοχής. Σάλλας, καφές, έχοντας τον Βαράτσο απέναντί του. Για τρεις είναι άστοχος ο Ροντουλίδης. Τώρα έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος για να πάρει το lay-up, αλλά στόχος ο Κρυσταλίδης. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Βαράτσα, ο οποίος θα... Βαθύτια, αλλά δεν θα καταφέρει. 0-4. Μετά από 5 και 20, ψάχνουν ακόμα τους πρώτους τους πόντους οι παίκτες της Πηλέας και τώρα θα αναγκάσουν μετά από πολύ πιεστική άμυνα τους Χούπερ σε λάθος, καθώς η μπάλα δεν πέρασε το κέντρο στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα της επίθεσής τους. Υπάρχει διπλή αλλαγή, συνεπώς οι πρώτες αλλαγές έρχονται σε ένα package, αν θέλετε. Πώς το πετάω το αντίκο έτσι. Λοιπόν, έχουν περάσει στο πάγκο ο Βαράτσας και ο Γαρίπης. Στη θέση τους έχουν περάσει Τσάνκα και Μίλιος. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αυξομοίωση στο σχήμα της πεντάδας. Κάποια αξίση μιλέτη. Μέλης. Μέλης. Έχει 7 δευτερόλεπτα και δύο παίκτες πάνω. Το πράγμα σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Αυτός είναι ο Κρυσταλίδης, ο οποίος πάει και αυτός μέχρι μέσα, πάει να βγάλει την μπάλα στον Μίλιο. Δεν τα κατάφερε, η μπάλα χάθηκε στα 3 δευτερόλεπτα της επίθεσης των παίκτων της Πηλέας, οι οποίοι έρχονται με νέα ετοιμασία, αν θέλετε. Αντιβακαλέλης, ζητάει την μπάλα, θα την πάρει στο πρώτο χρόνο του καφές. Στου 3 με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχο από τη γωνία. Στόχησε ο Κρυστάλλας. Τι περιμένεις, φωνάζει ο καφές στον Κρυστάλλα. 9-14 επίθεση, καφές. Υπάρχει η αλλαγή πάνω του. Στην κορυφή του όπως όλοι τώρα. Δεν θα πάρει το σκρίν που του δίνει ο Αντζιβακαλέλη σε πρώτο χρόνο. Στα 4 δευτερόλεπτα Θεοδουλίδης. Πατώντας τη γραμμή θα σουτάρει, θα στοχίσει! 0-6! Είτε μετρούσε για 2 είτε για 3, είναι αρκετό νομίζω για να αυξήσει περαιτέρω την ψυχολογία των Hoopers. Πάει μέχρι μέσα. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, θα έρθει με πολύ εντυπωσιακό τρόπο το πρώτο καλάθι της παίκτης της Πηλέας. Από τον Μπέλη. 2-6. 3-32 για το τέλος, παραλίγο να χαθεί η μπάλα από τον Μπέλη που έπεσε πολύ καλή άμυνα. Στην Κρυστάλλα. Καφές. Στα 10 δευτερόλεπτα βρίσκεται στην κορυφή, παρότι είναι ο Μπέλης. Άλλαξε η άμυνα δηλαδή. Πάει μέχρι μέσα, κέρδισε και τη βοήθεια που ήρθε πάνω του. Καφές. 2-8. Κουαντρούπλη σκόρ στη Σανικαρίνα. 3-10 πριν το τέλος. Μπέλης. Μπέλης σε αμυναζόνης τώρα. Η Κούπερς Τσάγκα θα ευστοχίσει, απίστευτη προσπάθεια με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη. Κατάφερε να νικήσει τον καφέ. Δύο καλάθια έχουν έρθει από τους παίκτες της Πηλέας με πολύ κόπο, με πολύ δρότο, πάρα πολύ εντυπωσιακά καλάθια, πάρα πολύ δύσκολα καλάθια. Σαφώς και οι πόντοι που έχουν πετύχει οι Hoopers. 4-8, πολύ χαμηλό σκορ. Η ενέργεια των παικτών της Πηλέας έχει απορροφηθεί από τους Hoopers. Δεν έχουν καταφέρει να τη μετατρέψουν μέχρι στιγμής σε πολλούς πόντους για αυτούς, στον ενεργητικό τους. Δεν θα καταφέρει να συγκριτήσουν με την Βακαλέλη, και τώρα θέλουν να τρέξουν οι παίκτες της Πηλέας. Πάει μέχρι μέσα ο Κρυσταλίδης, δεν θα κερδίσει φάουλ, απορρόφησε τη δύναμη που ασκήθηκε πάνω από τον καφέ. Κοστόλου. Στάλας. Τσάγκα πήγε για το κλέψιμο, δεν το έκανε φάουλ. Καφές. Step back στους διατρείς με τον Σπανιδίδη τον Μπέλη, τον ξεφορτώθηκε μερικώς. Υπάρχει rebound από τον Παρά. Υπάρχει σφύριγμα. Είχε χτυπήσει ο Μίλιος. Όλα καλά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα, το πιο σημαντικό αγαθό. Οτιδήποτε άλλο, μα οτιδήποτε έρχεται δεύτερο. Άρα. Σαλίδης. Μπέλης. Μπάρας έχει βρεθεί στην κορυφή σου για 3 με μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχος, υπάρχει ο Τσάγκα ο οποίος πάλεψε για το επιθετικό rebound, δεν κατάφερε.
καθάρισε ο Αποστόλου, παραλίγο να κλαπεί η μπάλα. Καταφέρουν να σπάσουν το zone press οι Hoopers. Πρώτα στον πάρα πέναντι που ο Κρυστάλλας θα βγάλει την πάσα. Θα διασπαστεί και παραλίγο να μπει καλάθι. Θα βρουν καφέ. Προσπάθησε, δεν κατάφερε μέσα στη ρακέτα τον Κρυστό της Πηλέας. Μπάρας. Μπάρας παραλίγο να χάσει την μπάλα από τον Κρυστάλλα. Σαν κάποιος συγκρατήσει μια μπάλα που δεν προοριζόταν για αυτόν στον πρώτο χρόνο. Ούτε σε δεύτερο. Κρυσταλίδη, σου για τρεις είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη του επιθετικού rebound, τα καταφέρνει ο Μίλιος. Μπέλης. Κάνει κάποιες τρίπλες, πάει μέχρι μέσα. Πέτυχε ένα πολύ εντυπωσιακό καλάθι, αλλά προτού το πετύχει, υπέπεσε στην παράβαση των βημάτων. Συνεπώς υπάρχει μία ακόμα αλλαγή κατοχής. 4-8 παραμένει. Ο Ρίτσογλου έχει σηκωθεί από τον πάγκο, ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Πάρει το screen από τον Αποστόλου. Στα 7 δευτερόλεπτα. Κοντιβακαλέλη σουτ για 3 από την κορυφή. Είναι εύστοχο! Ο Μπάρας δεν πήγε πάνω του. Και το πήρωσε τελικά. 4-11 το πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι. Μέχρι μέσα καλάθι και φάουλο από τον Μπέλη. Με το που περάσαμε στο τελευταίο λεπτό, 6-11. Φάουλ που έχει χρειωθεί στον καφέ. Μόλις το πρώτο φάουλ. Που έχουμε δει στον αγώνα, μετά από 9 αγωνιστικά λεπτά. Αρδίτσογλου θα περάσει στη θέση του Μπάρα τελικά. Κάτι έλεγε με τον Τσάνγκα. Άστοχος ο Μπέλης στη βολή. Παραμένει πολύ χαμηλό το σχήμα των παιχτών της Πηλέας. Κάτι που τους βοηθάει περαιτέρω στο να έχουν αυτή την ενέργεια. Πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί ο Κλίδης. Τσάγκα. Σταλίδης, Αρδίτσογλου με το έχει πάρει την μπάλα στο για 3. Είναι άστοχος, υπάρχει θετικό rebound από τον Τσάγκα. Έχει κρυφτεί ανάμεσα από το 2, θα ξαναβγάλει στον Αρδίτσογλου. Μπέλης. Στην κορυφή. Από εκεί που τον έχουμε δει πολλές φορές να δραστηριοποιείται. Ένα χορευτικό στον αέρα. Μετά από ένα χορευτικό στον αέρα θα βγάλει την μπάλα στον Τσάγκα. Μίλιος. Τζαμπ σουτ είναι άστοχος, τώρα που τέλειωνε η επίθεση, ξανά επιθετικό rebound. Κρυσταλίδης. Στη γωνία του παρτίζει τον Τσάγκα, πάει μέχρι μέσα, δεν κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 6-11 παραμένει. Συνεπώς όλος ο χρόνος επίθεσης για τους Hoopers. 14 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Όλοι φωνάζει ο καφές. Ποιος σου έχετε την πίεση από τον Κρυσταλίδη. Γυρίζει από τη μία, γυρίζει την άλλη, πάει να τον παίξει στα πόδια, πάει μέχρι μέσα, καλάθι. Διαμαρτύρεται και για φάουλ, δεν υπάρχει κάποια τέτοια υπόδειξη. Δεν είχε αντιληφθεί και πέταξε την μπάλα χωρίς να έχει πάει όσο πιο μπροστά μπορούσε. Ο Μπέλης, συνεπώς, κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί το 6-13 μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά στην αναμέτρηση. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με πολύ ενδιαφέροντα match-ups. Πολύ ενδιαφέρον και για την βαθμολογία, καθώς βρισκόμαστε στην 12η αγωνιστική της Development League. Είναι πολύ ρευστά ακόμα τα πράγματα. Κάποιες νίκες και κάποιες ήττες μπορούν να κάνουν τη διαφορά για τα επερχόμενα match-ups στα playoffs της Development. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην Sonic Arena για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Συνήθως μετά από την πρώτη αγωνιστή δεύτερη. Κάτι άλλο θα ήταν αρκετά αναπάντεχο. Πρώτη κατοχή είναι για τους Hoopers. Πάει μέχρι μέσα, θα δώσει την μπάλα ο Χαρδουλίδης. Θα γυρίσει, δεν θα καταφέρει να ευκαιρθεί ο Κατσουρακαλέλης. Θα παίξει πάρα πολύ γρήγορα ο Μπέλης. Θα βγάλει ωραία πάσα του Τζάγκα, έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Άρα θα συγκρατήσει μια από τις λεπτρήματες πάσα. Τζάγκα, θα υπάρξει φάουλ. Χαμηλά, το πρώτο φάουλ της δεύτερης περίοδου. Θα συγκρατήσει στον Κρυστάλλα. Στην 13 λοιπόν, η διαφορά στις 7 πόντους μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Σταλίδης. Ωραία πάσα στον Τσάγκα, ο οποίος βρίσκεται στην δεξιά πτέρυγα αυτή τη φορά. Μπάρας. Σουτιά 3, είναι άστοχος. Μπάρας είναι ένας εκ των πιστολέρων των παιχτών της Πηλέας. Αν βρει ρυθμό δεν σταματιέται εύκολα. Από τη γραμμή των 6-75, ο Δουλίδης πήγε μέχρι μέσα, δεν τα κατάφερε. Απέναντι στην πολύ κόσμη για μία ακόμα φορά ρακέτα των παιχτών της Πηλέας. Μπέλης μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, καλάθι, 8-13. Ένα fade away χωρίς ισορροπία, με πολύ μεγάλο
Κίνησε στην μπάλα, στέλνει τη διαφορά στους 5 πόντους. Έχει διπλώσει η άμυνα πάνω στον καφέ. Και τώρα θα τον αναγκάσει αυτή η άμυνα να βγάλει λάθος πάσα, μπάρα θα συγκρατήσει. Θα αποχύσει στο lay-up στον ανοιχτό γήπεδο, θα κερδίσει το φάουλ. Θα περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Στον πάγκο θα περάσει ο Μίλιος. Υπάρχει στις κέντρες από τη γωνία ένα ακόμα άστοχο. Θα καταφέρει να συγκρατήσει στον πρώτο χρόνο και σε δεύτερο χρόνο. Ο καφές πάει μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, δεν πήρε κάποιο φάουλ. Υπάρχει μπλοκ από τον Κρυσταλίδη. Τάντια. Θα συγκρατήσει ο μπάρα στην μπάλα, θα δώσει τον Γκαρίπη, θα στοιχίσει αυτός. Ξέλα μέσα από δύο θα κάνει κάποια χορευτικά, θα ξεφορτωθεί 10-13. Μέχρι στιγμής το σκορ είναι πάρα πολύ χαμηλό, κάθε καλάθι έχει πολύ διαφορετική δυναμική από ό,τι θα είχε αν το σκορ ήταν στους 22-23 πόντους παραδείγματος χάρη. Υπάρχει μια μικρή διακοπή, θα σας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Φαίνεται να έχει χτυπήσει λίγο ο καφές, όλα καλά. Όλα καλά λοιπόν για τη συνέχεια. 10-13. Έχουν ένα μικρό σερί, 4-0 οι παίκτες της Πηλαιάς. Μπέλης, κοιτάξτε τι κάνει για να αποκτρέψει την πάσα. Το Δουλίδης. Τον πάρα απέναντί του, θα βγάλει την πάσα στον καφέ. Πήγε να του δώσει πολύ ωραία αυτός και πάλι. Υπάρχει πόδι και κατ' επέκταση. Έχασα τα λόγια μου, ωραίος σπίκερ να σου πετύχει. Κάθε επέκταση η μπάλα είναι για την Πηλαία εκ νέου. Ο Σταλίδης ανεβάσει. Παίζουν με 4 guard οι παίκτες της Πηλαίας. Στο πια 3 από τη γωνία είναι airball. Από τον Μπέλη, ο οποίος πάει για μία ακόμα overplay άμυνα. Θα διασταθεί το zone press για μία ακόμα φορά από τους Hoopers. Το Δουλίδης θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Αστόχησε, υπάρχει επιθετικό rebound και πάλι άστοχο. Από τον καφέ. Θα γυρίσει, θα ευστοχίσει ο καφές τώρα. Επομένως πήρε το κυπτικό rebound το Βακαλέλης διαφώνω. Μπάρας θα πάρει μπάλα, κάνει μια πολύ αποφασιστική τρίπλα μέχρι μέσα στη ρακέτα. Θα χάσει από το Βακαλέλη, το Βουλίδης θα συγκρατήσει την μπάλα, πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος, υπάρχει φάουλ. Για δύο βολές. Φάουλ που έχει κρυστάλλι στον Κρυσταλλί. Το έχει κερδίσει ο Κρυστάλλας. Ο Μπαράτσος θα περάσει στη θέση του Μπαρά. Έχουν 8 παίκτες στη διάθεσή τους οι παίκτες της Πηλαίας απόψε. Δείχνουν διατεθειμένοι να θέλουν να ανακατέψουν το deck της τράπουλας τους. Της μπασκετικής τους τράπουλας εντός εισαγωγικών. Είναι άστοχος στην πρώτη βόλη ο Κρυστάλλας. Και στη δεύτερη, Γκαρίπη στο rebound, προφερθέντας το κήπεδο. Θέλει να τρέξει, ο Μπαράτσας jump shoot, πρόλαβε τον Θεοδουλίδη. Υπάρχει επιθετικό rebound που φτάνει στον ίδιο μετά από όθηση της μπάλας. Κρυσταλίδης έχει βρεθεί ελεύθερος, δεν κατάφερε να τιμωρήσει την αμυντική ανισορροπία των Hoopers. Ο Μπαράτσας δεν κατάφερε το επιθετικό rebound, συνεπώς ψυχή για Hoopers για μία ακόμα φορά. Θεοδουλίδης, 3 λεπτά στη δεύτερη περίοδο. Καθόλου. Ο Μαθές έχει βρεθεί ελεύθερος, ο Διατρής είναι άστοχος, έχει βρεθεί ελεύθερος. Ζήτησε την μπάλα στη γωνία Κρυστάλλας. Θα ξαναπάρει την μπάλα μετά από το θετικό rebound του Κάντι Μακαλέλη. Θα γυρίσει πάρα πολύ δύσκολο, παραλίγο να μπει ανάμεσα σε 3 παίκτες. Κρυσταλίδης θέλει να τρέξει. Αν και νομίζω όταν λέω Κρυσταλίδης και θέλει να τρέξει αποτελεί πλεονασμό. Οπότε δεν θέλει να τρέξει ο Κρυσταλίδης. Μπέλης. Στα 9 δευτερόλεπτα, jump shoot. Έχοντας προσπεράσει τον Θεοδουλίδη, έχοντας τον Αποστόλο απέναντί του, αστόχησε. Ο Αποστόλος θα κατεβάσει τώρα την μπάλα. Πήγε να βγάλει μια πάσα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο καφές την μπάλα. Να γυρίσουμε λίγο την μπάλα, λέει ο Θεοδουλίδης. Μπέλης. Δύο παίκτες απέναντί του. Ζώνη η άμυνα των Κούπερ για μια ακόμα φορά. Μπέλης
Πιστεύω ότι το τον καφέ απέναντί του είναι άστοχο. Υπάρχει μάχη για τον rebound, τελικά θα βγει εκτός. Σαν να πήγε πάρα πολύ μαχητικά, δεν κατάφερε. Θα συγκρατήσει την κατοχή. Παραλίγο να κλέψει και θα καταφέρει να κλέψει ο Τσάγκα από τον καφέ. Υπάρχει επιθετικό rebound και foul. Έχει χρεωθεί στον Μπέλη. Όλπο έχει χρεωθεί. Καφέ. Θα γυρίσει, θα φτωχίσει ο Κρυσαλίδης. Πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει deflection, θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Και ο Χατζηβακαλέλης μέχρι μέσα θα ευστοχίσει. Λίγο δεν βρει ανοιχτό διάδρομο. Ενδεχομένως θα πρέπει να σταματήσω να λέω. Θα συγκρατήσει και το συναφή, καθώς πιέζουν σε κάθε φάση. Το έχει τη σκηνία, τέλει. Σάγκα έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος για να μην το πάρει. Το πήρε, αυστόχησε, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Χατζηβακαλέλη. Τώρα θέλουν να τρέξουν οι Hoopers, η μπάλα θα χτυπήσει στα πόδια. Αρκετά φθηνό λάθος. Αλλαγή κατοχής. Κούπερς είναι στο συν 7. Σαν να το περάσει στον πάγκο. Αρτίτσοβλου στη θέση του. Μπέλης. Για να βάλει μια πάσα μέσα στη ρακέτα. Είναι άστοχος. Δεν δείχνει τον τελικό της αποδέκτη μπάλα. Επίδοξο. Στόλου θα στοχίσει. Σου για 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος από την κορυφή. Είναι έστοχος ο Χατζηβακαλέλης. 10-20 double score στον Καρίνα. Σαλίδης από την δεξιά πτέρυγα αυτή τη φορά. Τέλης. Είχε βγει για την overplay άμυνα, δεν την ολοκλήρωσε ο Κρυστάλλας. Ο Σαλίδης έχει βρεθεί στη γωνία. Σου για 3 είναι έστοχος. 13-20 κατά χειροκροτούμενος τόσο από πάγκο όσο και από κέντρα. Φορά εκ νέου στους 7 πόντους. 4-28 πριν το τέλος. Για 3 θέλει να απαντήσει. Είναι άστοχος έχοντας την Ουγγαρία απέναντί του. Υπάρχει επιθετικό rebound, δεν ακόμα το φαντικό του Χατζηβακαλέλη. Για 3 μόνο ταμπλό αυτή τη φορά από τον Αποστόλου. Ο Παράτσας. Μπέλης θέλει να πάει ξύση στις τρίπες τον Τουλίδη. Σταλίδης στα 10 δευτερόλεπτα. Ανάμεσα από 2 πάει μέχρι μέσα, το χορευτικό δεν θα τον δικαιώσει. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Ουγγαρία, ο οποίος θα γυρίσει η μπάλα. Δεν πάτησε πάνω στο σκουφάνι, δεν έκανε το χατήρι εντός εισαγωγικών. Καφές. Πέρασε ένα μέσα από δύο, δεν πήρε κάποιο φάουλ. Έχει βγει ελεύθερος, του για 3 κρυστάλλες. Είναι εύστοχος! Κοιτάξτε πώς το πανηγυρίζει, 13-23. Ευχόμενος στα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του. 13-23 διαφορά εκ νέου στο ψυχολογικό όριο, όπως λένε πολλοί μπασκετικοί, των 10 πόντων. Spacing δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά μεταξύ του Παράτσα και Αρτίτσοβλου. Πρώτος θα πάρει την μπάλα. Για 3 είναι άστοχος του Μπέλης. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Χατζηβακαλέλη. Καφές θα γυρίσει, ωραία reverse στο κέντρο του γηπέδου. Θεοδουλίδης μέχρι μέσα στέκεται στον αέρα. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Καφέ. Έχει πέσει πάνω του ο Μπέλης. Θα μετρούσε αν έμενε το καλάθι. Καφές με την πύρα του κατάφερε να εκμεύσει αυτό το foul. Μετά από μια προσπίση υπάρχει μια ακόμα αλλαγή, ο Μπάρας θα περάσει στη θέση του Μπέλη αυτή τη φορά. Υπάρχει time out που έχουν καλέσει οι Hoopers, έχοντας τη διαφορά υπέρ τους με 10 πόντους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τα εναπομείναντα 3 και 12 της δεύτερης περίοδου και συνεπώς του πρώτου μισού, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sony Carina για το... για τις βολές που έχει κερδίσει ο Καφές, ρήμα για χρήμα. Είναι άστοχος στην πρώτη, μόνο τον μπλοκ και βάση σιδέρου. Με ταμπλό, η δεύτερη θα μπει. Η δεύτερη βολή μου έκανε, μου έδωσε να καταλάβω ότι και στην πρώτη είχε σκοπό να τη στείλει στο ταμπλό πρωτίστως. Ο Σαλίδης θα πάρει το σκρίνο από τον Καρύπη, έχει υψηλότερο τύπο απέναντί του, δεν θα πάνε μέσα στα πόδια. Μπάρας, το δουλίδι απέναντί του. Υπάρχει deflection, θα συγκρατήσει ο Γκαρίπης και όχι μόνο θα συγκρατήσει την μπάλα, θα πετύχει και δύο πόντους. 15-24. Θεοδουλίδης. Μέχρι μέσα απορροφώντας τη δύναμη που ασκήθηκε από τον Μπάρα, καλάθι. 15-26. Διαφορά στους 11 πόντους. Έχουν αρχίσει να ανοίγουν οι δύο επιθέσεις και όσον αφορά το σκορ σιγά σιγά. Δείτε το γλουμε. Πάρα πολύ μεγάλη καμπίνη. Είναι άστοχος. Υπάρχει προσπάθεια επιθετικό rebound. Θα βγάλει τελικό νικητή τον Γκαρίπη, ο οποίος
κατάφερε να πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια δύο παικτών και να την αφήσει στο καλάθι για δύο ακόμα πόντους της Γηλέας. Αποστόλου. Τζιμπακαλέλης μέχρι μέσα, πέρασε όλη την ρακέτα με αυστηρό διάδρομο. Σταλίδης Παράς, πάντα στη ζώνη παίκτης των Κούπερς. Τώρα πάει παίκτης πάνω του. Είναι ο Χρυστάλλας Αρδίτσολου. Υπάρχουν βήματα στην προσπάθεια του Χαβγαράτσα. Πολύ συνήθως λάθος. Σκαστή πάσα μέσα στη ρακέτα από τον Θεόδη Βλίδη. Δεν καταφέρει να κερδίσει ο Καφές. Η μπάλα είναι για drum roll please, για Hoopers. Τι drum roll, δηλαδή όλοι το κατάλαβαν από μένα. Όπως και να έχει. Πάει μέχρι μέσα ο Θεοδουλίδης, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, περπάτησε για μία ακόμα φορά. Δεν το έκανε το χατήρι. Η Στάλλας θα δώσει στην κορυφή στα 8 δευτερόλεπτα. Αποστόλου. Και για το jump shoot άλλαξε γνώμη στον αέρα, στα 3 δευτερόλεπτα πήρε την μπάλα και πρέπει να σουτάρει. Του έδωσε ωραία πάσα ο Χατζηβακαλέλης, βρέθηκε αρκετά ελεύθερος αλλά στόχησε. Παράτσας. Μέχρι μέσα έχει μαζέψει 4 παίκτες πάνω του. Σαλίδης. Μπάρας έχει βρεθεί και αυτός ελεύθερος. Για 3 είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound και διάθεση για τρέξιμο από τον Κρυστάλλα. Υπάρχει μπρος-πίσω. Μπρος-πίσω, μάλιστα ο Κρυστάλλας είχε πατήσει στο δεύτερο μισό πριν δώσει την μπάλα στον Καφέ. Ένα ακόμα λάθος για Hoopers. Αλλαγή κατοχής. Ο Μπαράτσας είναι παραφορά. Κρυσταλίδης. Μπαράς. Κρυσταλίδης έχει βρεθεί ελεύθερος. Για 3 είναι άστοχος. Με το αμυντικό σύστημα που παίζουν οι Hoopers μου δίνουν προσωπικά την εντύπωση ότι εμπιστεύονται τους αντιπάλους τους ότι είτε δεν θα πάρουν τους διατρείς είτε θα στοχίσουν. Είτε θα πάρουν τους θα στοχίσουν. Αυτό δείχνει. Για 3 Καφές είναι άστοχος, Σταλίδης. Μέχρι μέσα είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό ρυμόνο από τον Μπαράτσα. Ανάποδο λέει αυτό που δικαιώσει, 19-28. Ακόμα και σε περιπτώσεις transition άμυνας δεν δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή τους άμυνα. Κυρίως επικεντρώνονται μέσα στη ρακέτα. Θεοδουλίδης, όλη η επίθεση για τους Hoopers, 20 δευτερόλεπτα. Θα πάρει screen σε πρώτο χρόνο, θα του δώσω τώρα την επιλογή. Ο Χατζηβακαλέλης θα πάει αντίθετα από αυτό σου για 3 είναι άστοχος, υπάρχει rebound και 8 δευτερόλεπτα. Σαλίδης, 6 δευτερόλεπτα, Μπάρας. Μπάρας θα βρωτεί, περνάει την προσωπικό του αντίπολο, πάει ανάμεσα σε 2, πάει μέχρι μέσα για άστοχος. Δεν κατάφερε να πάρει κάτι από την τελευταία επίθεση των παιχτών της Πηλέας του Μπάρας. Γρήπησε αυτό σε ένα σου για 3, αλλά ήταν πρόθεσμο προφανώς. Τελικό σκορ πρώτου χρόνου 19-28 σε ένα παιχνίδι που όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται είναι αυτό που περιμέναμε. Οι Hoopers να παίζουν σε πιο χαμηλό τέμπο, προσπαθώντας να απορροφήσουν τη δύναμη των αντιπάλων τους και καταφέροντάς το σε δεύτερο λογία. Οι παίκτες της Πηλέας, ειδικά στο πρώτο μισό της δεύτερης περίοδου, πίεσαν πάρα πολύ σε κάθε μπάλα, έπαιξαν πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ overplay άμυνα, ρίσκαραν και πήραν πολλές κατοχές, δεν κατάφεραν να τις μετουσιώσουν σε πόντους πολλές φορές. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί αυτό το 19-28 μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά. Η διαφορά είναι στο συν 9 για τους παίκτες των Hoopers. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνιδιού. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για την έναρξη του 3ου δεκαλέπτου. Πολύ επιθετικά ξεκίνησε. Κάτι ρε θα μας δείξει κιόλας. Okay. Επιστροφή λοιπόν. Η πρώτη κατοχή είναι για τους παίκτες της Πηλέας οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 9 πόντους. Παίζουν πάρα πολύ γρήγορα για να δούμε αν θα έχουν την ενέργεια και την όρεξη να συνεχίσουν να παίζουν έτσι. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το 24, δεν άρχισε να κυλάει. Υπάρχουν σχετικές διασυγκλήσεις στη γραμματεία. Όλα καλά. Η κατοχή είναι εκ νέου για την Πηλέα. Έχουν κυλήσει τα 5 δευτερόλεπτα.
συμβολικό, ο χρόνος πίσω δεν γυρνάει. Και για τη ζωή είναι μια αρκετά καλή φιλοσοφία, σε μια φιλοσοφική αναζήτηση. Μισαλίδης, με Βαράτσας στη γωνία σου για 3, από εκεί που έχει πάρει πολλά, είναι άστοχος τώρα. Μπέλης, πάει μέχρι μέσα ο Θεοδουλίδης που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 19-30. Μισαλίδης. Πάντα σε ζώνη άμυνα τον Κούπερς, Βάρος. Βάρος πάει ανάμεσα σε 3 παίκτες έχοντας πάρει και ένα screen από τον Γκαρίπη. 21-30. Τον Βακαλέλης. Σαλάς. Τον Βιλίδης στα 6 δευτερόλεπτα έχει επανειδητή τον Μέλιο. Μπέλι, ο οποίος θα γυρίσει στο 3 από τον καφέ, είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι από τον Χατζιβακαλέλ. 21-32. Μπέλις. Σαλίδης σε μια βόλτα, σε μια off-ball εξερεύνηση, off-ball περιπέτεια. Μπάρας έχει βρεθεί ελεύθερος. Στο 3 είναι εύστοχος. Τα αρνητικά της ζώνης που παίζουν οι Hoopers τρέχουν αρκετά ελεύθερα τρίποτα και τώρα το πλήρωσαν. Μπακαλέλης. Χρυστεί από 2, παραλίγο να χάσει την μπάλα, θα βγάλει στον Θεοδουλίδη. Βάλει το screen αυτός στα 6 δευτερόλεπτα και βγει από το τρίποντο. Θα το παίξει στα πόδια τον Μπέλη. Στο 1 δευτερόλεπτο έχει χρυστεί από 2, θα μείνει μπάλα στο χέρι του τελικά. Χειροκροτήματα από το μάτι των Θεοδουλίδων Σκυλέας και από την εξέδρα. Σαλίδης. 8 πόντους διαφορά. Πάει μόνος του μέχρι μέσα, Μπάρας. Έχω την εντύπωση να του κάνει φάουλο της Τάλας, θα την κατάφερε, υπάρχει μετά πολλά rebound. Της Τάλας, Θεοδουλίδης. Καφές, πάει μέχρι μέσα. Θα μετρούσε αν έμπαινε. Ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι, θα αρχιστεί σε 2 βολές υψηλό στον Hoopers. Τσάγκα έχει... Αναγγείλει, αλλά και θα περάσει στη θέση του Μπέλη, ο οποίος περνάει, όχι, άκυρο. Μπέλης θα παραμείνει στο αναγωνιστικό χώρο. Παραμείνει έχοντας 3 φάουλ. Είναι άστοχος ο πρώτος. Ωραίος. Ο πρώτος λίθος της βολής. Άστοχος και ο δεύτερος, δεν το σώζω με τίποτα. Άστοχος και στις 2 βολές ο καφές. Σαλίδης. Μπάρας, έχει βρεθεί στη γωνία. Σουδιά 3, έχει βρεθεί στη γωνία. Παίκτης δεν πήρε την μπάλα, είχε βρεθεί ελεύθερος του Μπάρας, πήρε το τρίποντο. Είναι άστοχος, ένα ακόμα κάτσε σουτ. Μπάρας παίρνει πολλά. Και αναμένεται να πάρει ακόμα πολλά. Καθόλου. Πάει το screen. Έχω το Χατζιβακαλέλη. Έχει σταματήσει την τρίπλα, θα βγάλει ωραία πάσα, ο οποίος θα συγκρατήσει ο Χατζιβακαλέλη, θα χάσει όμως την μπάλα. Σε δεύτερο χρόνο, πάρα του. Πάει μέχρι μέσα. Θα βγάλει τελικά στον Μπαμπαράτσα. Λίγο πριν πατήσει την baseline. Ή έξω από αυτή. Σαλίδη. Ζήτησε ο Μπάρα στην γωνία, δεν πήρε. Υπάρχει εντυπωσιακό μπλοκ από τον καφέ. Στέλνει την μπάλα εκτός για 11 δευτερόλεπτα για τους παίκτες της Πηλέας. Σάκη παίρνει στην κορυφή ο Μπέλης. Μαχρινό δίποντο είναι άστοχο, έχοντας πέναντί του τον καφέ. Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound μετά από μια όθηση του Γκαρίπη. Η μπάλα θα πάει στον Παπαράτσο, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα, βρίσκοντας αμυγός ανοιχτό διάδρομο. Είναι άστοχος. Έχουν 2 ακόμα πόντι μέσα από τη ρακέτα για τους Hoopers. Σαλίδης. Μπέλη στην κορυφή. Έχει τον καφέ απέναντί του, θα γυρίσει. Ο Βαράτσας jump shoot είναι άστοχος. Το παιχνίδι έχει πέσει λίγο σε τέμπος από τα πρώτα 4 λεπτά της τρίτης περίοδου. Συγκεκριμένη στην μπάλα ο καφές. Από τον Θεοδουλίδη έχει
Έχουν έρθει 3/5 της άμυνας στον σκυλέα πάνω του. Θα το καθαρίσουν την άμυνα. Μέλης. Λίγο να χάσει την μπάλα, θα συγκρατήσει 14 δευτερόλεπτα. Θέση φορά σε κάποιους από τους παίκτες των Hoovers. Βάρας. Για τρεις είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μπαμπαράτσα, ο οποίος παραμόνευε εκεί πέρα σαν νίντζα. Μπάρας πάει ανάμεσα από δύο παίκτες, αφήσει τελικά την μπάρα στο καλάθι. Με επιμένουν νικά ο Πανταχού Παρόν και τα πάντα πληρών. Μπάρας, όπως αποδείχθηκε σε αυτή τη φάση, 26-34. Αποστόλου θα παίξει στις τρίπλες τον Μπαμπαράτσα, έρθει ανάμεσα από δύο, πήγε και απέναντι και σε τρίτο κατάφερε να κερδίσει και τον Μπέλη, ο οποίος ήταν μέσα στη ρακέτα, παραμόνευε. Σταλίδης. Μπέλης. Μπέλης θα πάρει το screen, πάει μέχρι μέσα, πάει σε ένα πάρα πολύ δύσκολο υπόγειο, λέει Άρτ με αριστερό χέρι. Αν έμενε θα ήταν η φάση του αγώνα. Έχω την εντύπωση χωρίς ιδιαίτερη συζήτηση. Το πες. Μέσα, Θεοδουλίδης. Απορροφήσει τη δύναμη που στήθηκε από τον Μπάρα. Συστή ανάμεσα από 3 στα 5 δευτερόλεπτα, υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα από τον Θεοδουλίδη. Το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο. Υπάρχει ένα παράδοξο, το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο έχει γίνει πάρα πολύ physical, αλλά δεν έχουν γίνει πολλά φάουλ και το παιχνίδι ρέει. Υπάρχει time out που έχουν καλέσει οι παίκτες των Hoopers, έχοντας τη διαφορά στους 10 πόντους, 4-38 που μένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Έχουν ακόμα να κάνουν φάουλ οι παίκτες των Hoopers. Επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην Sonic Arena για τα τελευταία 4-38 που μένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Η κατοχή εδώ το time out είναι για την ομάδα της Κιλέας. Μπαίνει στα κατεβάση. Πάλι με 4 guard και τον Γκαρίπη. 4 guard στην Γκαρίπη. Με το σύστημα που είχαν ξεκινήσει οι παίκτες της Κιλέας θα έρθει το τρίποντο από τη γωνία. Έχοντας βγει ελεύθερο το Μπέλης. Ήταν έστωχο και εδώ υπάρχει λάθος πάσα. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Κρυσταλλας. Κρυσταλίδης. Υπάρχει σκρίνα από τον Καρύπη στα 14 δευτερόλεπτα. Μπάρας. Συντιά 3 από την απέναντι γωνία από την οποία στόχισε προηγουμένως ο Μπέλης. Πέσει. Να χάσει τελικά την μπάλα από τον Σαλίδη, καταφέρει να συγκρατήσει. Δεν υπάρχει τίποτα πίσω, στα 10 δευτερόλεπτα πάει μέχρι μέσα. Το χορευτικό, απίστευτο καλάθι. Πάρα πολύ εντυπωσιακό καλάθι. Πήρε θέμα του πίσω εντός εισαγωγικών. Με το κλέψιμο που το έκανε ο Σαλίδης. Θα πάρει τώρα την μπάλα από τον Μπάρα στη γωνία. Θα ξαναδώσει, θα δώσει και ένα screen. Στα 7 δευτερόλεπτα ο Μπάρας πάει να παίξει τα πόδια του στον κοντοδίπαλο. Υπάρχει φάουλ. Έχει χρεωθήσει τον Αποστόλου. Σταλίδης. Μπάρας στην κορυφή. Για 3 άργησε να πάει προς πάνω του. Δεν πήγε ποτέ. Είναι εύστοχος μετά από αναπήδηση. Με έναν συμβατικό τρόπο, αν θέλετε, η μπάλα μπήκε στο καλάθι. Με έναν μπάλα με αυτό θα παίξει κάποιο πλέον ρόλο στο παιχνίδι. Τάγκα σε δεύτερο χρόνο πάει για overplay άμυνα. Και την άλλη μία φορά. Δεν κατάφερε να πάει την μπάλα από τον Αποστόλου. Στα 5 δευτερόλεπτα θέλει να μπει μέσα στη ρακέτα. Ο καθένας έχει κάνει 2 αντιπάλους. Θα γυρίσει το fade away. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι άστοχος. Η μπάλα θα πει εκτός και είναι για την Κιλέα. Η οποία πλησιάζει επικίνδυνα στους 6 πόντους διαφοράς. 32-38. Κρυσταλίδης θα πάρει από τον Μπέλη στη γωνία. Μπάρας έχει βρεθεί ακροβολισμένος στην απέναντι γωνία, μόνο τον Κάρι εντός εισαγωγικών. Ο χρόνος δεν έχει ανανεωθεί με το rebound που πήρε ο Κρυσταλίδης. Ξαναδώσει τον Μπάρα, ξανά αυτός για 3. Τώρα είναι εύστοχος από τη γωνία. Επιμένω νικά για μία ακόμα φορά ο Μπάρας. 35-38. Έχουμε παιχνίδι στη Sonic Arena. 2-13 αυτή το τέλος. Οι παίκτες της Κιλέας
επιστρέφουν και στο σκορ και στην ενέργεια. Σε ένα πολύ κομβικό σημείο να επιστρέψει κανείς λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Πες, ενάμψε σε δύο πάλι, το Βλήτης. Στους διατρείς, ναι, στόχος και αυτός! 35-41. Φορά στους 6 πόντους. 1-1 τα φάουλ που έχουν δώσει οι δύο ομάδες. Κρυσταλίδη. Ενάμψε από δύο, θα χάσει τελικά την μπάλα από τον έναν εκ των δύο, τον Καφέ. Θα σταματήσει την τρίπλα, θα πάρει τίποτα να κάνει κάτι σπάσεις. Πρώτο χρόνο. Η Θάλας θα δώσει στον Καφέ. Υπάρχει επιθετικό φάουλ από αυτόν. Momentum. Λέει η Πηλέα. Μπορεί το σκορ να λέει η Hoopers. Η οποία είναι μπροστά με 6, αλλά στις τελευταίες φάσεις το momentum είναι με τους Κιανόλευκους. Ναι, τρίτο. Σε στιγμή πάση στη γωνία, Μπάρας δεν θα πάρει ένα ακόμα τρίποντο, πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound, δεν θα τα καταφέρει κάποιος. Λοιπόν, θα συζητήσει ο Στάλας. Ο Βακαλέλης. Σταματήσει τρίπλα. Για τρεις από τη γωνία, είναι άστοχο από τον Θεοδουλίδη, υπάρχει επιθετικό rebound, ένα ακόμα. Με δεύτερη προσπάθεια θα την Βακαλέλης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 35-43. Πολύ ρευστό το momentum αυτή τη στιγμή στην Ιστορία Καρίνα. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Είναι στο σύνολο 8 οι Hoopers. Δεν τους πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον ίδιο. Δεν θα πάει για να πει το layup. Τζάγκα. Δεν θα μπει προς πίσω. Σε αυτό το προσωπικό του αντίπαλο δεν πήρε το τρίποντο. Θα το πάρει ο Μπάρας από τη γωνία. Ο οποίος χαμογελάει ο προσωπικός του αντίπαλος. Άρχισε να πάει πάνω του και το πλήρωσε για μία ακόμα φορά ο Κρυστάλλας. 38-43. Να δούμε αν ο Μπάρας θα εξακολουθήσει να πυροβολεί από τη γραμμή των 6.75. Συγκεκριμένα από τη γωνία. Στάλλας. Αυτή deflection και κλέψαμε τον Τσάγκα. 16 δευτερόλεπτα όλα για την επίθεση των εκδότης της Φιλέας. Σαλίδης. Θα δώσει τον Μπάρα ο οποίος θα γυρίσει. Θα ευστοχίσει και πάλι σε δαιμονιώδη φόρμα στη ζώνη του Λυκόφωτος ο Μπάρας απόψε. Στην τρίτη περίοδο κάνει τεράστιο παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο μέρος του επιθετικού παιχνιδιού της Φιλέας. Δύο παίκτες από το Χατζηβακαλέλη, δεν θα το καταφέρει αυτός. 40-43 λοιπόν, τελικό σκορ μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά. Το παιχνίδι προμηνύεται thriller, προμηνύεται derby στην τέταρτη περίοδο, στην οποία και όλα θα κρυφτούν. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη ζώνη Καρίνα για τα τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά φυσιολογικώς ερχόντων των πραγμάτων. Αν δεν υπάρξει παράταση δηλαδή, ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ή σίγουρη. Αλλά ποιος ορίζει το φυσιολογικό, είναι μια φιλοσοφική, ένα φυσιολογικό ερώτημα που τίθεται με την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Στο Δουλίδης έχει την μπάλα. Θα δώσει τη γωνία, δεν θα πάρει το σκούτο της θάλασσας, έχοντας πάνω το προσωπικό του αντίπολο. Πάει μέχρι μέσα, η μπάλα αναπήρησε, δεν θα καταλήξει μέσα. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound, ένα ακόμα άσχημο, θα την Βακαλέλη. Σταλίδης, μέχρι μέσα ο Μπάρας, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Φιλέας Μπάρας ξεκινάει την τέταρτη περίοδο από εκεί που άφησε την τρίτη. Πετουλίδης. Θα πάρει την μπάλα στα 13 δευτερόλεπτα Αποστόλου. Θα πάρει το σκηνή στα 10. Υπάρχει φάουλ από τον Μπέλη. Λίγο πριν πάρει την μπάλα ο Χατζηβακαλέλης. Τέταρτο φάουλ του Μπέλη μπορεί να αποτελέσει παράγοντα χ για το παιχνίδι. Για τον Δουλίδης. Τον Δουλίδης πάει μέχρι μέσα. Θα αστοχίσει. Υπάρχει επιθετικό ρουμπάντο τον ίδιο. Δεν θα βγει μπάλα εκτός. Στο μέσο δευτερόλεπτο δεν έχει ένα νέο διευθύνσιο. Αποστόλου ανάμεσα σε 2. Το δουλίδι jump shoot είναι άστοχο, υπάρχει rebound από τον Καρύπτη και τώρα θέλει να τρέξει το παίκτη της Φιλέας, τι πιο σύντηθε. Μπέλης. Μέχρι μέσα υπάρχει deflection σε πάσα που πήγε να περάσει στο Μεχιλέα Μπάρα, ανάμεσα σε τρεις παίκτες. Οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος του Μπάρας. Κρυσταλίδης. Πάει μέχρι μέσα, υπάρχει foul, καλάθι και foul μετράει. Απίστευτη φάση από τον Κρυσταλίδη. Κάλυψε πάρα πολύ χώρο, τόσο τα πέδια όσο και ένα αέρια ο Κρυσταλίδης. Σχεδόν πέταξε. Πάρα πολύ εντυπωσιακή φάση, περνάνε μπροστά οι παίκτες της Πηλέας. Ξεκίνησαν το ενεργητικό τους με δύο πολύ εντυπωσιακά καλάθια και περνάνε μπροστά με ένα ακόμα.
Άστοχο στην βολή ο Σαλίδης. Υπάρχει επιθετικό ριμπάντο του Καρύπη. Για την επόμενη γωνία ο Μπάρας είναι άσχημο αυτή τη φορά. Και ένα ακόμα επιθετικό ριμπάντο. Σε για δύο αυτή τη φορά είναι άστοχος ο Μπέλης. Ξανά επιθετικό ριμπάντο. Ολιγορία στην ρακέτα των παιχτών των Χούπερς. Δεν είναι το καλά τον box-out. Ενδεχομένως ήταν κουρασμένοι οι πέντε παίκτες που παίζουν από την αρχή και θα παίξουν μέχρι το τέλος. Καλώς έχονται το πραγμάτων, χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί. Μπάρας είναι άστοχος ένα ακόμα jump shoot. Ένα τραυματικά φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Διατρίσουμε πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι εύστοχος από τη γωνία ο Κρυστάλλας. Αυτό ήταν δίπολο. Ήτανε για δύο πόντους, λέει ο ένας από τον ρεφ, διορθώνουμε. Όλα καλά λοιπόν, 44-45 με το σκόρο και 44-46. Σαλίδης πάρει από τον Μπέλη. Μπάρας μετά από μια προσπίση πάει ανάμεσα σε δύο άλλους παίκτες που πέρασε τον Θεοδουλίδη. Υπάρχει παράβαση των βημάτων. Ακόμα λάθος για Πηλαία. 44-45 το ντέρμπι καλά κρατεί. Έχουν επιστρέψει για τα καλά οι παίκτες της Πηλαίας και διεκδικούν το μάτι. Πάει μέχρι μέσα, δεν θα τα καταφέρει ο Τζιβακαλέλης. Υπάρχει μάχη για το rebound, θα βγάλει τελικό νικητή έμεσα τους Χούπερς, καθώς για αυτούς είναι η κατοχή. Έχει ανάμεσα, έχει απέναντι τους δύο παίκτες του Βακαρέλης, θα βγάλει στην κορυφή. Είναι άστοχος ο Κρυστάλλας, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον Χατζηβακαλέλη και καλάθι με τη μία. Πάρα πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι. Υπάρχει λάθος πάσα τώρα από τον Μπέλη. Θέλει να το φοβηθεί στον Μπάρα, ο οποίος ενδεχομένως αφού είχε βρεθεί ελεύθερος θα έπαιρνε ένα ακόμα τρίποδο. Κρυστάλλας για τρεις και όσο μαρκάρει, ακούστηκε κάπως κάποιος αφαράζει από τον πάγκο της Πηλαίας. Κανείς προφανώς. Στην φάση ο Κρυστάλλης. Έχει μία ακόμα παράβαση βημάτων. Αρκετά λάθη στις τελευταίες φάσεις για τις δύο ομάδες, είτε άμεσα είτε έμεσα. Καφές. Ήρθε πάνω σε τον Βακαλέντη για τον Κρυσταλίδη. Υπάρχει σφύριγμα. Επιθετικό φάουλ ένα ακόμα. 4-4. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Καφέ και μάλιστα είναι το τέταρτο δικό του. Ο Μπέλης επίσης παίζει με 4 φάουλ από την ομάδα της Πηλαίας, αλλά υπάρχουν αλλαγές. Δεν υπάρχει διαθέσιμη αλλαγή. Συνεπώς δεν υπάρχει διαθέσιμη αλλαγή για τους Hoopers. Να ολοκληρώσω την πρόταση. Συνεπώς αν ο Καφές κάνει ένα ακόμα φάουλ στα εναπομείνοντα 6-50, θα μείνουν με 4 παίκτες οι Hoopers. Καρύπης θα γυρίσει ανάμεσα σε 2, θα καταφέρει το καλάθι. Παραλίγο να χαθεί η μπάλα από τον Τζάγκα, το έχει κάνει αρκετές φορές. Θα το κάνει και τώρα σε δεύτερο χρόνο. Πάει μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. 46-47 παραμένει. Έχουν ανάψει τα αίματα εδώ και πολλή ώρα. Ξανάψει, έχουμε ξαναδύσει, τώρα έχουμε ξανανάψει για τα καλά. Καθώς περνάμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία, πάει μέχρι μέσα ανάμεσα σε δύο παίκτες. Μία ακόμα φορά ο Καφές. 46-49, για να δούμε αν θα επηρεαστεί ο Καφές, καθώς έχουν υπάρξει δύο φορές επιθετικά φάουλ, μία εξ αυτών δικό του. Για να δούμε αν θα πάει πιο απαλά στις θέσεις του. Υπάρχει ένα ακόμα λάθος. Παραλίγο να φωτεί πολλές φορές η μπάλα τελικά χάθηκε από τον Τσάγκα. Για τους Hoopers. Running floater δεν θα δικαιώσει το κρυστάλλι, δύσκολο. Θα τρέξει απ' τέριγα. Ο Μπακαλέλης, jump shoot. Άστοχο, πάρει το φώναξε κάποιος στον κρυστάλλα και τώρα ο κρυστάλλις θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για έναν ακόμα συνδυασμό. 48-49, Καφές. 5-32 για το τέλος. Μια γωνία στο κατακόρυφο σιγά σιγά. Κρυστάλλας στα 7 δευτερόλεπτα. Να αποστάρει ο Χατζηβακαλέλης. Έχει χαθεί η μπάλα για μία ακόμα φορά. Μέχρι μέσα ο Μπέλης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δεν θα τα καταφέρει. Κρυστάλλας στο rebound.
Αποστόλου. Το δουλειτς κοιτάξτε την... για να μην του τριπόντου. Έχει τον Καρύπη απέναντι του. Πάει μέχρι τη μέσα, θα στοχίσει. Υπάρχει επιθετικό ρυμπάντο από τον ίδιο. Πήγε να βγάλει μια πάσα στον Αποστόλου πίσω από την πλάτη. Πίσω από το κεφάλι. Αλλά η μπάλα χάθηκε και ο Τσάγκα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δεν θα καταφέρει ούτε αυτός. Δεν μπορεί να το πιστέψει ο Τσάγκα. Μπακαλέλης. Θα πάρει την μπάλα. Λίγο του Σουμπέλη απέναντι του. Σουμπιά τρεις. Είναι άστοχος, υπάρχει μπάλα από μπάρα. Άρα στις τρίπλες στο προσωπικό του αντίπολο πάει μέχρι μέσα. Καρύπης το rebound θα σμπρώξει την μπάλα εκεί που είναι ο Μπάρας. Στη γωνία. Μπέλης. Μπέλης στο διαδύο. Με τα μπλό είναι άστοχος, υπάρχει rebound. Άμεσα. Πάμε πίσω! Από τον Αποστόλου. Πίσω από αναξιά κάποιος παίκτης στον... στα Ιππηλέα. Θεοδουλίδης. Στη γωνία η μπάλα. Μέχρι μέσα ο Κρυστάλλας μόνο δοκάρι. Κρυσταλλίδης χωρίς να θέλει να χάσει ούτε κλάσμα δευτερολέπτου τρέχει. Μπέλης. Μέχρι μέσα στέκεται στον αέρα. Καλάθι! Δεν υπάρχει φάουλ. Υπάρχει time out που έχουν καλέσει οι παίκτες των Coopers. Οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά να μην είναι υπέρ τους πλέον. Όσο και το momentum 50-49. 3-50 για το τέλος. Προχωρούμε σε ένα thriller στη Sonic Arena, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή, μια λέξη αρκετά αυτή, μεγάλη σημασία όμως. Μετά το time out έχουμε την πρώτη κατοχή Hoopers. Time out που είχαν καλέσει οι ίδιοι. Καφές, θα βρει στο Χατζιβακαλέλη. 3-45 για το τέλος, η διαφορά στον έναν πόντο υπέρ του της ομάδας της Φιλέας. Παραλίγο να χάρει από τον Τζάγκα, Χατζιβακαλέλης θα γυρίσει, θα κερδίσει τον προσωπικό του αντίπαλο. 50-51, πάρα πολύ γρήγορα στις αλλαγές, στο σκορ και στο μομέντο συνεχώς. Μπέλης. Και μέσα θα βγάλει στον Τσάκο, ο οποίος βρέθηκε ελεύθερος. Μπάρας. Κάτσε σούτ, ένα ακόμα στο 3, είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη για το rebound που βγάλει τελικό νικητή. Το Κρυσάλα. Το Βλίδης. Μέχρι μέσα σε μια κίνηση που του αρέσει, είναι άστοχος. Υπάρχει θετικό rebound, όχι από τον ίδιο τελικά. Από τον Κρυσάλα. Καφές. Ζητάει εκεί πέντε Αποστόλου. Παραλίγο να χάσει από τον Τζάγκα. Τώρα η πιεστική overplay άμυνα που έπαιξε ο Τζάγκα τον... όσους το να κάνει ένα ακόμα φάουλ. Είχαν να δώσουν οι παίκτες της Φιλέας. Δύο τώρα το φάουλ. Θα δουλήσει να δώσει τον καφέ. Πώς θα έρθει φαντάζει κάποιος. Αποστόλου. Ποιος θα πάρει τώρα την μπάλα. Θέλει να αποστάρει και ο Χατζιβακαλέρης. Δεν θα πάρει την μπάλα. Σε 5 δευτερόλεπτα. Θα δουλήσει. Έχω το Τσουμπισάλι για 5 δευτερόλεπτα. Στους 2-3 είναι άστοχος. Μπέλης. Πάει ανάμεσα από δύο. Πάρα πολύ δύσκολο πήγε. Ενδεχομένως να εκμεύσει κάποιο φάουλ. Δεν τα κατάφερε. Δεν έβαλε ούτε το καλάθι. Τελευταία 2-36. Αποστόλου. Έχει χρηστεί από τον Τσάγκα πολύ καλά. Πολύ καλή άμυνα. Χατζιβακαλέλης. Στα 9 δευτερόλεπτα θα ζητήσει ένα screen, θα το πάρει στα 4 δευτερόλεπτα. Καφές. Δεν θα εκτελέσει πίσω από αυτό, στα 2 δευτερόλεπτα. Πήγε να δώσει την πάσα στον Ξάλα, αλλά αυτή χάθηκε. Κρυσταλλίδης πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αυτή ήταν η πρόθεσή του. Υπάρχει φάουλ. Για δύο βολές, φάουλ που έχει δοθεί στον Αποστόλου. Δεν είναι αντιαθλητικό τελικά. Παρά τα σχετικά παράπονα. Απόλυτη θυσία στη Sonic Arena. ASMR η φάση μας. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Κρυσταλλίδης. Δύο ομάδες απόλυτες. Άστοχος στη δεύτερη βολή, δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία των 51 πόντων. Στους 3 μπάρας, πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο, είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound, σαν από μηχανή θεός, έρχεται ο Μπέλης και μαζεύει το rebound. 10 δευτερόλεπτα, επισήμως crunch time στη Sonic Arena. Στα 7 δευτερόλεπτα. Μπάρας ζητάει, catch and shoot, όχι. Πάει μέχρι μέσα, jump shoot. Είναι εύστοχο για 2 πόντους, 53-31. Από εδώ και πέρα, κάθε πόντος είναι πολύτιμος σαν διαμάντι. Λίθος. Αμέθυστος, ό,τι κουστάρετε.
Κάντε ακριβό πάντως. Θεοδουλίδης. Στη γωνία. Σουτιά 3 μαρκαρισμένο. Ο Κρυστάλλας είναι άστοχος. Υπάρχει ριμπάντο τον Καφέ. Επιθετικό τα καταφέρνει. Υπάρχουν βήματα από τον Καφέ. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η απόφαση. Πάρα πολύ σημαντική. Αυτή η παράβαση 53-51. Στο συν 2 υπέρ της Σπηλαίας. Συν κατοχή. Σαλίδης. Μπέλης. Θέλει να παίξουν και με τον χρόνο ενδεχομένως. Όχι τελικά. Jump shoot είναι άστοχο. Η μπάλα μπήκε και βγήκε από το shoot του Μπέλη. Υπάρχει ξανά επιθετικό rebound από τον Κρυσταλίδη. Μπάρας. Shoot για 3. Άστοχος. Αν έμπαινε θα είχαν σοβαρό προβάδισμα για την νίκη του παίκτες της Σπηλαίας. 1-10 για το τέλος. Στο μείον 2 οι Hoopers οι οποίοι έχουν την κατοχή παραλίγορα. Χάσει ο Καφές. Πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ για 2 βολές. Αν ευτυχήσει και στις 2 η διαφορά θα εκμηδενιστεί. Θα πάει στους 53 πόντους και για τις 2 ομάδες. Θυμίσουμε είναι με 4 φάουλ ο Καφές και δεν υπάρχει παίκτης που τον αλλάξει. Είναι με 5 παίκτες Hoopers. Άστοχος στην πρώτη. Πάμε τώρα τις συζητήσεις. Στη δεύτερη υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound και η κατοχή τελικά είναι για τους παίκτες της Σπηλαίας, καθώς παίκτης τον Hoopers είχε περάσει πρόωρα στο χώρο της ρακέτας, του ζωγραφιστού. 1-2 και το τέλος, περάσουμε στο τελευταίο λεπτό. Συν 2 η κατοχή, συν 2 η διαφορά, συν κατοχή για τους παίκτες της Σπηλαίας. Κάσαμε τα λόγια μας. Τσάγκα, με το παιχνίδι βλέπουμε είναι λογικό. Πήρα τον Μπέλη, Καρύπης. Σαλίδης θα σταθεί στον αέρα, θα αφήσει την πάρα στο καλά, θα ευστοχίσει. 55-51. Θα καθεί η μπάλα, υπάρχει κλέψιμο από τον Μπέλη. Μας φαίνεται φυσιολογικό πλέον να υπάρχουν τέτοιες φάσεις, overplay άμυνα. Δεν είναι καθόλου σύνηθες για ένα παιχνίδι. Το έχουμε ξεχάσει μου φαίνεται με τους παίκτες της Σπηλαίας, με τον τρόπο που παίζουν. Ο Βακαλέλης, σουτιά 3 με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος από τη γωνία της θάλας. Μπάλα. Από την εκδίκηση του Καφέ είναι για την Πηλαία με 32 δευτερόλεπτα να απομένουν. 55-51. Έχουν ένα φάουλ να δώσουν οι δύο ομάδες. Μαξιλαράκι ασφαλείας για την Πηλαία στο συν 4. Φάουλ που αλλάζει κάποιος από τους παίκτες των Hoopers. Μία ακόμα φορά, κάνει φάουλ ακούστηκε. Μπάρας. Έχει στο Θεοδουλίδη. Κυλάνε πολύ δύο δευτερόλεπτα για την Πηλαία. Τώρα θα γίνει το φάουλ στα 7 δευτερόλεπτα της επίθεσης. Όλο που έχει χρεωθεί από τον. Από τον ρεφ προφανώς. Πάλι που έχει χρεωθεί στον Δημήδη. Τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν χαμηλά οι παίκτες των Hoopers. Μπέλης, στα 12 δευτερόλεπτα. Κινήσει πάρα πολλά δευτερόλεπτα. Κρυσταλίδης. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound και τελικό σκορ. Σεζόν η Καρίνα, 55-51. Οι παίκτες της Σπηλαίας κατάφεραν να πάρουν μια θριαμβευτική για αυτούς νίκη με 4 πόντους διαφορά. Σε ένα παιχνίδι με πολύ χαμηλό σκορ κατάφεραν να στείλουν τη διαφορά από το μείον 11 για αυτούς. Πολλές φορές υπέρ τους. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η φάση, το παιχνίδι, το γρήγορο παιχνίδι των πολύ αθλητικών και κριτικών απόψε και απόψε από τον Σπηλαίας υπερίσχυσε τον Hoopers, οι οποίοι είχαν μόλις 5 παίκτες στη διάθεσή τους. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνει τη συγκεκριμένη μετάδοση. Από όλους τους συνεργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχο, οπτικό, ακουστικό υλικό για να το πούμε λίγο πιο sophisticated. Από τον διεργονότρια αρχή, από το staff, από όλους τους παίκτες, από τους διευθυντές. Ευχές για όμως συνέχεια να είστε καλά, να προσέχετε, να περνάτε τέλεια.